πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η πανδημία και πόσο αλλάζει τη δική μας καθημερινότητα. Μαζί μας ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Χρήστος Λιονής. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Είστε ένας άνθρωπος που πάντοτε έχετε πολύ ψύχρεμες τοποθετήσεις, κύριε καθηγητά. Χθες είχαμε 280 κρούσματα, σήμερα 170. Τι είναι αυτό που προβληματίζει την επιστημονική κοινότητα και αν αυτός ο αριθμός κρουσμάτων, εάν δεν ελεγχθεί, το επόμενο διάστημα θα μπορούσε να δημιουργήσει άσχημες συνέπειες στην ελληνική καθημερινότητα. Νομίζω ότι η ανησυχία έχει εκφραστεί και έχει διατυπωθεί, αν και είναι αλήθεια ότι ο αριθμός αυτός, ιδιαίτερα αναφέρομαι στην Κρήτη, παρά την αυξητική του πορεία, θα έλεγα ότι περισσότερο ερμηνεύεται παρά τα μικρά δεδομένα σαν οριζοντιωμένος. Που σημαίνει δηλαδή ότι η έξαρση αυτή τη στιγμή που είναι φανερή φαίνεται να είναι σαφέστατα ελεγχόμενη, κάτω όμως από τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που τις διατυπώνεται πολύ ευθαρσός και με πολύ σαφήνεια. Ελεγχόμενη και στην Κρήτη μηνύματα. Ή και στην Ελλάδα γενικότερα. Κοιτάτε, ανήκω σε αυτούς που μου είναι δύσκολο να ερμηνεύω την Ελλάδα σαν μια ενιαία κοινότητα. Mm-hmm. Και εξαιτίας της περίοδου της καλοκαιρινής και η κινητικότητα και η επισκεψιμότητα και η κυκλοφορία του ιού είναι διαφορετική. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι διαφορετικά πρέπει να είναι και τα χαρακτηριστικά αυτά που προσδιορίζουν το αμυντικό σύστημα στην κάθε περιοχή. Διαφορετικές είναι οι κοινωνικές ανισότητες, διαφορετική είναι η φτώχεια, οι συναθρήσεις. Είναι φανερό, και αυτό έχει άλλωστε το παράδειγμά του και σε άλλες χώρες, ότι η μεγάλη επιβάρηση είναι στις αστικές περιοχές, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και αυτή η επιβάρηση που ήδη έχει φανεί από καιρό στα δεδομένα που καταγράφονται, σαφέστατα επηρεάζει λόγω της κινητικότητας και τις άλλες περιφέρειες της Ελλάδας. Νωρίτερα ακούσατε ότι συνομιλήσαμε και με τον Δήμαρχο των Χανίων. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο σε αυτά τα νέα δεδομένα που προκύπτουν στην Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων, που φαίνεται να ακολουθεί το μοντέλο του Πόρου, του Ισπάρου, της Αντιπάρου αλλά και της Μυκόνου, που από πολύ νωρίς εφαρμόστηκαν πιο σκληρά μέτρα σε σχέση με την υπόλοιπη επικράτεια. Σας ευχαριστώ κύριε Δασκαλάκη. Νομίζω ότι και την προηγούμενη φορά στην ίδια συζήτηση προσωπικά είχα θίξει ότι αυτό που πρέπει να αποφύγουμε τώρα είναι το στιγματισμό περιοχών με πάρα πολλές συνέπειες, όχι μόνο στην ανάπτυξη αλλά και στην απήχηση που μπορεί να έχει μια τέτοια αναφορά. Θυμόσαστε ότι το είχαμε κουβεντιάσει τότε για έναν εξαιρετικό δήμο στο νομό Ηρακλείου και τώρα αναφερόμαστε στα Χανιά. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία και θα μου επιτρέψετε να διατυπώσω μια πρόταση. Ελπίζω και ο Δήμαρχος Χανίων να ακούει, αλλά και ίσως και άλλοι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης. Είναι αλήθεια το ότι όλες αυτές οι συζητήσεις δεν τιμούν την Κρήτη όπως ακούγονται προς τα έξω. Και σαφέστατα ανήκετε και εσείς και εγώ σε αυτούς που πιστεύουμε στην Κρήτη και είμαστε περήφανοι που είμαστε κριτικοί. Που σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή να εμποδίσω με πραγματικά τέτοιου είδους παραδείγματα, με κοινωνικές συναθρήσεις που βγαίνουν έξω κατά πολύ από τα μέτρα και παραβιάζουν τους κανόνες, θα πρέπει πραγματικά να τους αποφύγουμε. Δεν είναι μόνο όμως η ευχή, ούτε και η προσταγή και η επιταγή. Και θα ήθελα πραγματικά να προτείνω στους τοπικούς άρχοντες της αυτοδιοίκησης στην Κρήτη να οργανώσουν ουσιαστικές ομάδες από ανθρώπους με τοπική απήχηση και αναγνώριση, που θα επισκεφθούν πραγματικά τις διάφορες περιοχές της Κρήτης, θα συνομιλήσουν με τους δημότες και τους πολίτες σε μια προσπάθεια πρόσωπο με πρόσωπο για να τους πείσει κανένας να ακούσουν και τα δικά τους επιχειρήματα, αλλά και κυρίως να μιλήσουμε, γιατί έτσι ίσως μπορεί κανένας να ενεργοποιήσει το φιλότιμο και πραγματικά να προασπίσει και την τιμή του κριτικού, που δεν είναι σωστό να προσβάλλεται από οποιαδήποτε αναφορά ή οποιοδήποτε παραβιάσεις κανόνων. Αυτό είναι μια πρόταση, σας παρακαλώ, κύριε Δασκαλάκη. Και είναι πολύ σημαντική πρόταση, κύριε καθηγητά. Και είναι σημαντική αυτή τη στιγμή, πραγματικά, η Κρήτη έχει πολλούς και εξαιρετικούς αναγνωρισμένους, όχι μόνο επιστήμονες και πολίτες,
που μπορούν πραγματικά με το δικό τους λόγο. Πρέπει όμως να το οργανώσουμε αυτό. Δεν φτάνει μόνο το μήνυμα μέσα από το μέσο ενημέρωσης, όσο και καλό και δυνατό αυτό να είναι. Τώρα, κλείνοντας τη συζήτηση, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, θέλω ένα σχόλιο για τις σημερινές ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας όσον αφορά την χρήση μάσκας, αλλά και την ευθύνη που πλέον έχει στις πλάτες της η εκπαιδευτική κοινότητα για να θωρακίσει την εύρυθμη λειτουργία της. Είναι ευαίσθητο θέμα, κύριε Δασκαλάκη, και επιτρέψτε μου, πραγματικά και εγώ συμφωνώ όχι μόνο για τη χρήση της μάσκας, αλλά και για πολλά από αυτά που ακούστηκαν. Θα ήθελα μόνο να προσθέσω. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να εξετάσουμε το σύνολο, την κοινότητα τη σχολική, και ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε για ευπαθείς ομάδες των παιδιών. Επιτρέψτε μου να σας πω, έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση, να μιλήσουμε για την οικογένεια. Το παιδί είναι ενωμένο μαζί με την οικογένεια. Έτσι θα ήθελα να αναφέρω και κάτι που δεν ακούγεται τόσο πολύ στα μέσα ενημέρωσης. Ευπαθείς είναι οι οικογένειες και μαζί τους και τα παιδιά, και αναφέρομαι στις φτωχές οικογένειες. Παιδιά από φτωχές οικογένειες, κύριε Δασκαλάκη, πρέπει να ανήκουν και να συμπεριλαμβάνονται στις ευπαθείς ομάδες με υψηλή πιθανότητα για COVID με συνέπειες. Το ίδιο και οι γονείς τους. Θα ήθελα να προσθέσω, γιατί πολύ συχνά κάνουμε το λάθος, να αναφέρομαι ως ευπαθείς ομάδες μόνο παιδιά με υποκείμενα νοσήματα και να αναγνωρούμε πραγματικά την κοινωνική διάσταση της ευπάθειας, που εδώ στην προκειμένη περίπτωση είναι η οικογένεια με κοινωνική απομόνωση ή φτώχεια. Νομίζω ότι ήσασταν πολύ ξεκάθαρος. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δασκαλάκη.